Κύριε Διακοφώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά. Είναι χρόνια σε όλους. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πρόεδρος της ΕΠΣ Δωδεκανήσου και ένα πρόσωπο αναφοράς, καθώς το τελευταίο διάστημα ο κ. Διακοφώτης ως μέλος της Επιτροπής Διοργανώσεων της Ομοσπονδίας κάνει όλες αυτές τις επαφές που μας απασχολούν για το ποδόσφαιρο το οποίο βρίσκεται σε αναστολή, για την τρίτη εθνική, για τα τοπικά πρωταθλήματα. Κύριε Διακοφώτη, η αγωνία ασφαλώς των σωματείων είναι τεράστια. Βρισκόμαστε σε μια φάση που τα σωματεία περιμένουν να δουν αν θα επιστρέψουν ή όχι. Σήμερα μάλιστα ήταν προγραμματισμένη, κύριε Διακοφώτη, μια τηλεδιάσκεψη, μάλλον σύσκεψη των λοιμοξιολόγων σχετικά με τα πρωταθλήματα, την τρίτη εθνική λέμε και τα τοπικά πρωταθλήματα, όπου έχετε καταθέσει ένα υγειονομικό πρωτόκολλο. Η σύσκεψη αυτή πήγε για την Πέμπτη. Μιλήστε μας λίγο, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Ναι, καταρχάς είχαμε συμφωνήσει ότι θα στείλουμε ένα πρωτόκολλο που αφορά την ΓΑΜΑ Εθνική και την πρώτη εθνική γυναικών και μόνο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν κάνουμε ένα αίτημα που θα αφορά όλο το ποδόσφαιρο θα είναι πολύ δύσκολο να είναι θετικό από τη μεριά της Επιτροπής. Ήταν να γίνει σήμερα, αλλά τελικά αναβλήθηκε για την Πέμπτη. Το πρωτόκολλο έχει φτιαχτεί με τα προαπαιτούμενα που μας έχουν ζητήσει και από την Γενική Γραμματεία, αλλά και αυτά που ζητάει η Επιτροπή. Μένει τώρα να δούμε κατά πόσον θα δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Η εκτίμηση του κ. Μαυρωτά, όταν κάναμε τη συνάντηση, ήταν ότι 11 Φεβρουαρίου, δηλαδή 10 θα περνούσε το συγκεκριμένο αίτημα, στις 11 θα έδινε το πράσινο φως για την ΓΑΜΑ Εθνική, τη Football League και την ΑΕΦΑ Εθνική Γυναικών. Αναβλήθηκε και περιμένουμε αύριο Πέμπτη, μεθαύριο μάλλον Πέμπτη, συγγνώμη, να δούμε κατά πόσον θα γίνει αποδεκτό το αίτημά μας και θα ξεκινήσει η Football League, η ΓΑΜΑ Εθνική και η ΑΕΦΑ Γυναικών. Είστε αισιόδοξος εσείς με βάση τις επαφές που έχετε κάνει? Κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι τώρα έχει δείξει η Επιτροπή, ενώ μας είχε πει αρχικά ότι στις 3 πρώτου θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα στη Super League 2, δεν ξεκίνησε. Έγινε μετά από 15 μέρες, άρα αν κάνουμε την αναλογία, φαντάζομαι κάπως έτσι θα πάει, δηλαδή 15 μέρες μετά την εκτίμηση που είχε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δηλαδή καλώς των πραγμάτων, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε να προπονήσεις. Βάσει βέβαια το ότι είχε αποφασίσει για τη Super League 2, έτσι, σε αυτή την προοπτική, ας το πούμε έτσι, ότι πάντοτε καθυστερούν 15 μέρες να δώσουν το πράσινο φως. Άρα υπάρχει μια αισιόδοξη εκτίμηση ότι πιθανότατα σύντομα θα επιστρέψουμε σε επίπεδο τουλάχιστον τρίτης εθνικής σε προπονήσεις, έτσι? Υπάρχει μια αισιοδοξία? Ναι, υπάρχει αισιοδοξία. Βέβαια και η δικιά μας θέση, αλλά και η θέση της Γενικής Γραμματείας του κ. Μαυρωτά ήταν ότι θέλουμε να τελειώσουν όλα τα πρωταθλήματα. Βέβαια, αυτό για να γίνει, καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα θέλει στήριξη, ουσιαστική στήριξη στα σωματεία, γιατί το ποδόσφαιρο πραγματικά έχει πολλά έξοδα και θέλει ουσιαστική στήριξη σε όλα. Ναι. Κύριε Διακοφώτη, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Λίγο πριν φύγει το 2020, οι ομάδες της Κρήτης σε επίπεδο τρίτης εθνικής είχαν κάνει μια τηλεδιάσκεψη. Και μάλιστα έχουν στείλει και μία επιστολή στην Ομοσπονδία λέγοντας: εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε, θέλουμε να παίξουμε, αλλά θέλουμε διαβεβαιώσεις για το ότι θα κυλήσει ομάλα το πρωτάθλημα στη συνέχεια. Θέλουν όσον αφορά την χορήγηση των τεστ, όσον αφορά οικονομικές επιχορηγήσεις. Εσείς τι λέτε σε όλα αυτά? Είναι εφικτό να γίνουν τα αιτήματα, να ανταποκριθείτε εσείς ως Ομοσπονδία στα αιτήματα των κριτικών σωματείων? Εντάξει, δεν είναι μόνο τα κριτικά σωματεία, είναι όλα τα σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα, να δοθεί το πράσινο φως για τις προπονήσεις. Και από εκεί πέρα η Ομοσπονδία θα πρέπει να καθίσει κάτω, να δει τα περιθώρια που έχει τα χρονικά για να ολοκληρώσει τα αθλήματα. Και κατά δεύτερον, τι μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά σωματεία. Έχουμε κάνει παράλληλα και ένα αίτημα μετά από δικιά μου υπόδειξη στον κύριο Μαυρωτά, για να αναλάβουν οι περιφέρειες, οι Δήμοι αλλά και οι ΟΕΔΗ τα rapid test που απαιτούνται σε αυτό το πρωτόκολλο για τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και της πρώτης γυναικών. Το είδε θετικά, το έχουμε στείλει στη Γενική Γραμματεία ώστε να το στηρίξει και να μας βοηθήσει να κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα
για να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και να τελειώσουν τα πρωταθλήματα. Ναι. Από εκεί πέρα, το οικονομικό κομμάτι θα πρέπει να το δούμε σε άλλη βάση. Θα πρέπει και η πολιτεία, αλλά και εμείς, να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα σωματεία χωρίς να βάζουμε αστερίσκους. Και να τελειώσουμε την ΓΑΜΑ Εθνική, που είναι σημαντική τουλάχιστον για την Ομοσπονδία, να τελειώσει η ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα πλέον, από τη στιγμή που πάμε σε μια, γίνεται μια προσπάθεια από την Ομοσπονδία, από την άλλη πλευρά το γνωρίζετε κι εσείς και μιλώντας και με τα σωματεία και με τις ενώσεις, πολλές ομάδες, κύριε Διακοφώτη, είναι πλέον σε καθεστώς μη λειτουργίας. Και πραγματικά θα είναι πολύ δύσκολο και για αυτές τις ομάδες πλέον, στην παρούσα κατάσταση, να μπορούν να χτιστούν από την αρχή, αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, δεν υπάρχουν χορηγοί, είναι κλειστά τα καταστήματα όσον αφορά την εστίαση και διάφορα άλλα. Λέει, δεν έχει επανεκκινήσει η κοινωνία για να μπορέσουν να επανεκκινήσουν και τα σωματεία, ιδιαίτερα της Τρίτης Εθνικής, όπου καταλαβαίνετε υπάρχει και, υπάρχει και οικονομικό κόστος. Εσείς τι λέτε για όλο αυτό το κομμάτι, αφού γκράζεστε αυτή την πρόθεση των σωματείων, πολλά σωματεία να μην κατέβουν να αγωνιστούν? Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει ο προβληματισμός. Όλοι ξεκινήσαμε το νέο πρωτάθλημα με την ελπίδα ότι θα δούμε κόσμο στα γήπεδα. Όμως η πανδημία μας άλλαξε τα σχέδια, φαντάζομαι, σε όλους μας. Και πλέον εδώ μιλάμε με άλλα δεδομένα. Σίγουρα θα υπάρξουν σωματεία που δεν θα θέλουν να συνεχίσουν το πρωτάθλημα. Και αυτό όμως θα πρέπει να το δει η Ομοσπονδία συνολικά, να δούμε τι αριθμό σωματείων έχουμε που δεν θέλουν να συνεχίσουν και τι απόφαση θα πάρει τελικά η εκτελεστική, γιατί δεν είναι μόνο η απόφαση του Διακοφώτη, είναι η απόφαση της, μια απόφαση που πρέπει να πάρθει από την εκτελεστική. Άρα σας σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Σίγουρα. Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός ότι πολλά σωματεία δεν επιθυμούν να συνεχίσουν? Δεν επιθυμούν, γιατί όλοι πιστεύαμε ότι θα είχαμε κόσμο και θα είχαμε έσοδα. Ναι, είναι αυτά τα προβλήματα, έτσι. Ότι δεν υπάρχει κόσμο, δεν υπάρχουν έσοδα, δεν υπάρχουν χορηγοί. Και λένε τα σωματεία, μην κατέβουμε, μην συμμετέχουμε σε ένα πρωτάθλημα εκ νέου, το οποίο δεν εγγυάται και κανείς ότι θα τελειώσει ομαλά. Έτσι, δεν έχει φύγει, η πανδημία δεν έχει φύγει, παραμένει. Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Το καλό είναι ότι αν ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα δεν θα σταματήσει με το πρωτόκολλο. Αυτό είναι το σίγουρο. Για να σταματήσει η ΓΑΜΑ Εθνική θα σταματήσουν και όλα τα υπόλοιπα, πράγμα που αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο να γίνει και στην περίοδο που βρισκόμαστε. Καταλαβαίνετε ποιοι θα είναι οι παράγοντες, οι αρνητικοί παράγοντες αν σταματήσουν τα αθλήματα στην Ελλάδα λόγω τουρισμού, έτσι. Το καταλαβαίνετε και μόνος σας. Ασφαλώς. Τι ποσοστά έχουμε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει η συγκυρία των εκλογών αυτή τη στιγμή της Ομοσπονδίας που έχει οριστεί για 19 Φεβρουαρίου. Φεύγοντας, εμείς θα αφήσουμε μια πρόταση ξεκάθαρη το τι πρέπει, τι προτείνουμε εμείς όσο αφορά την ΓΑΜΑ Εθνική και τα γυναικεία για τη νέα διοίκηση. Οποιαδήποτε απόφαση όμως, οποιαδήποτε οικονομική απόφαση πάρθει, πρέπει να πάρθει από τη νέα διοίκηση και όχι από την τωρινή. Η πρόταση είναι συγκεκριμένη, τουλάχιστον την έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο. Δεν μπορώ να την ανακοινώσω. Αλλά στους επόμενους θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση και ένα πλάνο το τι πρέπει να γίνει για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ωραία. Μιλάμε, κύριε Διακοφώτη, για μια πρόταση. Η πρόταση αυτή θα είναι συνέχεια των πρωταθλημάτων που διακόπησαν τον Οκτώβριο ή μιλάμε για κάτι διαφορετικό από εδώ και πέρα, δηλαδή μιλάμε για μια νέα προκήρυξη? Αυτό θα έχει να κάνει με το πότε θα δοθεί το πράσινο φως για τους επίσημους αγώνες. Γιατί αν υποθέσουμε ότι ξεκινάνε οι προπονήσεις τη Δευτέρα που μας έρχεται, τουλάχιστον θέλουμε 3 εβδομάδες, τουλάχιστον. Μέχρι τώρα η τακτική της Επιτροπής έχει δείξει ότι 1 μήνα μετά, όπως έγινε και με τη Super League 2. Άρα λοιπόν, αν μιλήσουμε με κάποιες ημερομηνίες, τότε θα μπορέσουμε να πούμε και τι προτάσεις και τι τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν. Εξάλλου και στον κύριο Μαυρωτά το έχω πει ότι θα πρέπει η Γενική Γραμματέα Αθλητισμού με τον κύριο Αυγενάκη να περάσουν πάλι τροπολογία και να δίνουν το δικαίωμα στις ενώσεις και στις ομοσπονδίες να τροποποιήσουν τα πρωταθλήματα, γιατί πλέον είμαστε πολύ κοντά να γίνει ό,τι γίνει και πέρυσι. Να υπάρχουν τροποποιήσεις γενικά. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν τα πρωταθλήματα αρχίσουν Φεβρουάριο-Μάρτιο,
Είναι πολύ δύσκολο να βγουν με τη μορφή που έχουν σταματήσει, από εκεί που έχουν σταματήσει, με 24-25 αγωνιστικές. Έτσι, είναι αδύνατο. Σίγουρα, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ δεν είμαι της άποψης να γίνουν σε ένα γύρο. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Αν θέλετε, η δικιά μου πρόταση ποια θα είναι η ΓΑΜΑ Εθνική να διασπαστεί σε 20 ομίλους, να μοιραστεί δηλαδή στη μέση, να γίνει ένα μικρό πρωτάθλημα σε 2 γύρους και να τελειώσει μέσα στο Μάιο. Άρα μιλάμε εδώ στην Κρήτη ότι μπορεί να δούμε ένα πρωτάθλημα Ρέθινο, Χανιά και άλλο ένα Ηράκλειο, Λασίθι, δηλαδή να χωριστούν έτσι ομάδες. Αυτή είναι η δικιά μου πρόταση. Δεν ξέρω, ναι, μπορεί, ενώ σαν σενάριο μπορούμε να το δούμε, δηλαδή μπορεί να το δούμε και αυτό το σενάριο. Εγώ σας είπα στο δικό, μια... ναι. στο δικό μου μυαλό, αν μου δοθεί δυνατότητα να προτείνω, θα πω ότι αυτή τη στιγμή που είναι μικρό το χρονικό περιθώριο να τελειώσουν τα πρωταθλήματα και κυρίως γιατί το πρόβλημα είναι πιο πολύ στις νησιωτικές ενώσεις όπως είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, η Σάμος, γιατί καταλαβαίνετε ο κόσμος περιμένει να ανοίξει ο τουρισμός, να δουλέψουν. Ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν ότι η δικιά μου πρόταση είναι να σπάσουμε την ΓΑΜΑ Εθνική στα δύο. Να κάνουμε δηλαδή 20 μικρούς ομίλους για να τελειώσουμε το πρωτάθλημα. Ωραία, θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά... Αυτή είναι η πρόταση δικιά μου. Ναι, ναι, ναι. Θα το... Άρα λοιπόν είπαμε ότι. Δούμε... Ναι. Γιατί ξέρετε, όσον αφορά το τοπικό ποδόσφαιρο της ενώσης, τι γίνεται εκεί. Το τοπικό πρωτάθλημα για μένα θα μπορέσει να ξεκινήσει μόνο όταν υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και οι αγώνες με το πρωτόκολλο του καλοκαιριού, δηλαδή με θερμομέτρηση και μόνο. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν τα τοπικά σωματεία το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και δεν νομίζω και η πολιτεία να δεχτεί το αίτημα το δικό μας να γίνονται δωρεάν rapid test. Ναι. Για τα τοπικά πρωταθλήματα σε όλη την Ελλάδα. Άρα στην παρούσα φάση και από τη στιγμή που ισχύουν κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα μόνο με rapid test, το να υπάρξει μια επανεκκίνηση χωρίς καν πρωτόκολλο είναι αδύνατο, έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί. Βεβαίως, βεβαίως. Εκτός αν είμαστε τόσο, πάμε τόσο καλά στην πανδημία. Και, το ευχόμαστε, και έχουμε... Θα το ευχηθούμε τουλάχιστον σύντομα να τελειώσει αυτή αλλά η περιπέτεια. Το καταλαβαίνετε, ναι. Και μόνο σας ότι το πρωτόκολλο συγκεκριμένο είναι φυσικά αδύνατον ένα σωματείο τοπικού να μπορέσει να ανταποκριθεί. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Διακοφώτη. Πέρα από την Τρίτη Εθνική, πέρα από το γυναικείο, πέρα από τα τοπικά, είναι το κομμάτι των ακαδημιών. Υπάρχουν, κύριε Διακοφώτη, δεκάδες παιδιά τα οποία είναι μέσα στα σπίτια, τα οποία πρέπει να βγουν να αθληθούν. Σας έχει προβληματίσει εσάς ως Ομοσπονδία μία επανεκκίνηση των ακαδημιών, έστω σε γκρουπ, έστω σε προπονήσεις, γιατί εντάξει, στις ακαδημίες δεν μιλάμε για πρωταθλήματα, μιλάμε για αθλητισμό. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι των παιδιών? Ναι, κοιτάξτε, δείτε, όλο αυτό το κομμάτι είναι ένα θέμα που εξετάζει ξεκάθαρα και αποφασίζει η συγκεκριμένη επιτροπή. Εμείς θέλουμε να ανοίξουν τα πρωταθλήματα χθες, να ανοίξουν οι ακαδημίες χθες. Αλλά δεν είναι το δικό μας χέρι, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε το οτιδήποτε. Γνωστό. Ο κ. Μαυρωτάς έδειξε τη διάθεση να στηρίξει τον αθλητισμό, τον αεραστεχνικό, μαζί με τον κ. Αυγενάκη. Τους είδα δηλαδή ότι ήταν θετικοί να μας στηρίξουν. Βέβαια, για να το κάνουν και αυτό, πρέπει να βοηθήσει και η όλη κατάσταση στη χώρα. Μακάρι να πάμε καλά και φαντάζομαι ότι από τα πρώτα που θα ανοίξουν θα είναι ο αθλητισμός. Λίγο υπομονή χρειάζεται. Λίγο υπομονή. Ωραία. Δύο θέματα ακόμα. Το ένα είναι οι εκλογές της ΕΠΟ. Ακούμε ότι ο Θοδωρής Αγοράκης θα είναι πρόεδρος κοινής αποδοχής. Δεν ξέρουμε αν και εσείς συμμετέχετε και δηλώσετε παρόν στη νέα εποχή της Ομοσπονδίας. Οι εκλογές ορίστηκαν στις 19 Φεβρουαρίου. Κάντε μας ένα σχόλιο για την επόμενη μέρα της Ομοσπονδίας. Ειλικρινά κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Αν θέλετε την άποψή μου, νομίζω ότι ο Θοδωρής Αγοράκης είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή για το ποδόσφαιρό μας. Είναι ο αρχηγός του 4, είναι ευρωβουλευτής, είναι μια προσωπικότητα αναγνωρισμένη στην Ευρώπη. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Επίσημα όμως δεν υπάρχει το οτιδήποτε. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Διακοφώτη. Εδώ με το Ηράκλειο έχετε εξαιρετικές πραγματικά σχέσεις, τόσο με τον πρόεδρο της Ένωσης τοπικής, τον κύριο Τζόρτζογλου, όσο και με τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Πλούταρχο Κουτεντάκη, ο οποίος λέει μάλιστα ότι οι σχέσεις σας είναι αδερφικές. Ένα σχόλιο έτσι, Βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι πρέπει και οι ενώσεις σε αυτή τη δύσκολη εποχή να έχουν καλές σχέσεις, να έχουν επικοινωνία,
να ανταλλάζουν απόψεις, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Μοιραζόμαστε τους ίδιους προβληματισμούς. Προσπαθούμε να στηρίξουμε το τοπικό ποδόσφαιρο, το ραστινικό ποδόσφαιρο και οι δύο και οι τρεις μάλλον. Έχουμε σχεδόν τις ίδιες απόψεις όσο αφορά το ποδόσφαιρο, το ραστεχνικό και όχι μόνο. Νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται από τον Νίκο Τζόζογλου είναι γνωστή. Πρέπει κάπου να ενώσουμε όλοι μαζί οι ενώσεις στις δυνάμεις μας και να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και νομίζω ο Νίκος Τζόζογλου είναι ένας από τους ανθρώπους που αξίζει να είναι και στην εκτελεστική, γιατί όχι. Από την άλλη, ο φίλος μου ο Γιώργος νομίζω είναι ένας εργάτης του ποδοσφαίρου. Καθημερινά ασχολείται με τα προβλήματα της Ένωσης και γενικά όλης της Κρήτης. Και μέσα από αυτό το χόμπι, ας το πούμε έτσι, έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι. Ωραία. Άρα, κύριε Διακοφώτη, η Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη μέρα για το μέλλον της Τρίτης Εθνικής και του γυναικείου πρωταθλήματος. Έτσι, είναι πολύ κρίσιμη. Θα πάρθει απόφαση, έτσι. Ναι, θα είναι ένα πρώτο βήμα. Πιστεύω ότι την Πέμπτη θα υπάρξει μια απόφαση. Αν όχι, σίγουρα την Παρασκευή. Πάντως, την Πέμπτη μας έχουν ενημερώσει ότι θα εξεταστεί το αίτημα. Τώρα, ωραία, δεν είναι κάτι που μπορούμε εμείς να πιέσουμε ή να απαιτήσουμε. Ωραία. Περιμένουμε. Με αισιοδοξία, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε την επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων, αλλά και γενικότερα την επανεκκίνηση του ποδοσφαίρου, γιατί σωστά λέμε, είναι και το τοπικό, είναι και οι ακαδημίες, θα πρέπει σιγά-σιγά να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διακοφώτη. Πριν κλείσουμε, όλες αυτές είναι προσωπικές μου απόψεις, δεν εκφράζουν την ομοσπονδία. Το καταλαβαίνετε και να μην είναι παρεξηγηθούμε, γιατί βέβαια. Τα site παίρνουν την τρίχα, την κάνουν τριχιά, όπως το λέμε, λαϊκά. Είναι κάποιες απόψεις δικές μου, που θα τις εκφράσω όταν έρθει η ώρα. Okay. Και όταν έρθει η στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διακοφώτη. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Μάλιστα.